Ιπποκράτης ή Χάνεμαν, κλασική ιατρική ή εναλλακτικές θεραπείες, μπορεί η μία να συμπληρώνει την άλλη? Η ομοιοπαθητική είναι ένα θεραπευτικό σύστημα που βασίζεται σε νόμους και αρχές της φύσης. Η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η ομοιοπαθητική είναι ο νόμος των ομοίων που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη. Αλλά πατέρας της σύγχρονης ομοιοπαθητικής θεωρείται ο Γερμανός γιατρός Σαμουέλ Χάνεμαν. Η ομοιοπαθητική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των εναλλακτικών θεραπείων, οι οποίες ασκούνται από ένα ραγδαίο αυξανόμενο αριθμό γιατρών, αλλά και άλλων πάσης φύσεως, αυτοδίδακτων, μη γιατρών ή ατόμων που έχουν παρακολουθήσει μερικά σεμινάρια. Σήμερα στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση των εναλλακτικών θεραπείων, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Επιβάλλεται καθώς στόχος είναι η προστασία των ασθενών από τους διάφορους επιτίδιους. Το Υπουργείο Υγείας, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι επιχειρούν να βρουν τη χρυσή τομή για την νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να διέπει τις εναλλακτικές θεραπείες και όσους την ασκούν. Εκείνο πάντως που αναγνωρίζεται από όλους είναι ότι το τοπίο επιβάλλεται να ξεκαθαρίσει για την προστασία των ίδιων των ασθενών, καθώς οι εναλλακτικές θεραπείες αποδεικνύονται πρόσφορο έδαφος και τους διάφορους τσαρλατάνους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ασθενείς αγοράζουν θήκη για μεταξωτές κορδέλες. Επιβάλλεται λοιπόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να οριστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ξεκαθαρίζει τουλάχιστον ποιοι μπορεί να ασκούν την ομοιοπαθητική, τον βελονισμό και ποιοι τις υπόλοιπες εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες είναι και αρκετές. Το θέμα θα το δούμε με τους σημερινούς μας καλεσμένους και νομίζω μας αφορά λίγο πολύ όλους. Μαζί μας είναι ο κύριος Βάσος Οικονόμου, παθολόγος καρδιολόγος και πρόεδρος Επιτροπής Διοντολογίας του Πανκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα. Είστε και υπεύθυνος εκ μέρους του ΠΙΣ για το θέμα που θα εξετάσουμε, που θα μελετήσουμε σήμερα. Ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, διδάκτορ ολιστικής θεραπευτικής. Και δυσκολεύομαι με τον τίτλο γιατί το νομοθετικό πλαίσιο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα, κύριε Γεωργίου. Ο κύριος Χρήστος Χατζικώστας είναι μαζί μας, γενικός γιατρός, πρόεδρος της Παγκύπριας Ιατρικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Επαγόρας Νικολαίδης, διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας σήμερα μαζί μας για το θέμα. Καλησπέρα σας. Κύριε Οικονόμου, ξεκινάω μαζί σας. Γίνεται μία προσπάθεια να οριστεί το νομοθετικό πλαίσιο για να ξέρουν και οι ασθενείς πλέον που βαδίζουν. Το σημαντικό έγκυται στους ασθενείς. Μάλιστα. Είναι λογικό και αναμενόμενο όλοι να διατυμπερίζουμε ότι πρώτη στον καθήκον όλων μας είναι η υγεία και η ασφάλεια του ασθενούς. Θεωρώντας το δεδομένο, όλοι το θεωρούμε δεδομένο, ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, τη δική του ειδικότητα, τον δικό του τρόπο άσκησης ιατρικής, είτε αυτή ονομάζεται εναλλακτική, είτε ονομάζεται θεραπευτική, είτε. Έτσι, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έγινε δέχτης ως φορέας της κοινωνίας μας, που πρωτίστως και υψίστως φροντίζει τα ιατρικά δρόμενα του τόπου και ανέλαβε μια πρωτοβουλία να συγκεράσει τους ενδιαφερόμενους με απότερο στόχο και σκοπό να συνεργαστούμε και να τα βρούμε. Δεν είναι αυτό ο σκοπός. Λοιπόν, να βρείτε το πρόβλημα έχει ως... Να σας πω. Αρχίζει γενομένης από την υφιστάμενη Κυπριακή νομοθεσία πάνω στην οποία βασιζόμαστε. Mm-hmm. Διότι ο καθένας μπορεί να φέρνει από διάφορες χώρες διάφορες νομοθεσίες, διάφορες απόψεις και διάφορα δεδομένα. Θεωρώ σημαντικό για την απόψινή συζήτηση και για την όποια συζήτηση ότι πρέπει να έχουμε κοινές βάσεις συνεννόησης. Διαφορετικά θα γίνει ο πύργος της Βαβέλ. Λοιπόν, ο Κυπριακός νόμος υπεριατρών εγγραφής, σύλλογοι, πειθαρχία και ταμείο συντάξεων ιατρών του 1967 έως 1997 προνοεί σαφώς τι είναι ο ιατρός πρακτήρ. Γράφεται στα αρχαία, αρχαΐζουσαν, καθαρεύουσαν η νομοθεσία μας. Προνοείται σαφώς ότι ιατρός θεωρείται εκείνος ο οποίος αποφυτά από αναγνωρισμένη ιατρική σχολή κάποιας χώρας, το οποίο πτυχίο το αναγνωρίζεται από το λεγόμενο Medical Council, Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο είναι ένα σώμα ανεξάρτητο, εγγράφεται στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και από τη στιγμή που εγγράφεται στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου, πέραν και έξω και ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τις ειδικότητες του, θεωρείται ιατρός και έχει νόμιμο δικαίωμα άσκησης της ιατρικής στην Κύπρο. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά την νομοθεσία. Σημαίνει μέχρι εδώ
ότι υπάρχουν πολλοί έξω που ασκούν κάποιες εναλλακτικές θεραπείες. Μάλιστα. Και τις λέω θεραπείες, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει νομοθεσία για να ονομαστούν διαφορετικά. Από αμφιβόλου προέλευσης, σχολές, ενδεχομένως και κάποια σεμινάρια πολλές φορές. Αυτό εξαρτάται από το τι ασκεί ο καθένας, θέτει σε κίνδυνο την υγεία. Ή μπορεί απλά να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία κάποιων ανθρώπων, απλά είναι εύκολο κέρδος, εκμετάλλευση. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να σας πω, ξεκινώντας αυτοκριτικά, διότι για να κρίνεις κάποιον πρέπει να ξεκινήσεις μια αυτοκριτική. Με την ιδιότητα μου του Προέδρου της Διοντορίας σας διαβεβαιώνω και διαμέσου ημών όλων των Κυπριακών λαών ότι έχουμε και εμείς οι γιατροί κρούσματα πειθαρχικά και ανυπακοής και τσαρλατανισμού. Το λέω με κάθε ευθύνη δημόσια. Άρα, πόσο μάλλον εάν διευρύνουμε τον κύκλο και βάλουμε και άλλες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι αμφιβάλλω αν υποπίπτουν στον δεοντολογικό έλεγχο, τον κανονισμό δεοντολογίας, που ισχύουν αυτόματα άμα τη εγγραφή του οποιοδήποτε ιατρού. Δεν λέω ότι είναι ανεξέλεκτη, ούτε ονομάζω τον οποιοδήποτε οτιδήποτε. Mm-hmm. Λέω απλώς ότι είναι πρόσφορο το έδαφος ακόμα και όταν εμείς οι ιατροί έχουμε κρούσματα. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καν εγγεγραμμένοι ιατροί, έστω και αν έχουν γνώσεις και αν έχουν διπλώματα και αν έχουν. Διότι κάποιους, δεν αμφιβάλλουμε, δεν είναι αυτό το υποσυζήτηση θέμα. Δεν είναι το θέμα του κυρίου Α, Β ή Γ. Μάλιστα, μπορεί κάποιος εξ αυτών να έχει και γνώσεις καλύτερες ιατρικές από τον εγγεγραμμένο ιατρό. Δεν είναι αυτό που συζητούμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Εισαγωγικά τα λέω μόνο. Βέβαια. Κύριε Γεωργίου, ποια είναι η δική σας άποψη επί του ζητήματος που ανακύπτει? Νομίζω πάνω στο θέμα της ολιστικής θεραπευτικής ιατρικής, εδώ στην Κύπρο υπάρχει ένα χάος. Επειδή δεν υπάρχει νομοθεσία, όπως υπάρχουν τα self-regulatory bodies στο εξωτερικό, όπως και οι γιατροί είναι self-regulatory, δεν έχει νομοθεσία εδώ στην Κύπρο μέχρι στιγμής. Οπότε, ναι, υπάρχουν οι κατηγορίες ανθρώπων, θεραπευτών, που μπορεί να πάνε να κάνουν κάποια σεμινάρια και μετά να βάλουν πάνω στην ταμπέλα τους, ξέρω εγώ, ομοιοπαθητικός ή φυσικοπαθητικός κτλ. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και ανθρώποι σαν εμένα που έχω... Γνωρίζω ότι έχετε πολλά πτυχία. Έχω 9 πτυχία και 2 δοκτοράτα. Έχει 25 χρόνια που είμαι σε πανεπιστήμια. Τώρα διδάσκω και στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Το οποίο, επειδή αγαπώ την ολιστική ιατρική και θέλω να προωθηθεί και εδώ στην Κύπρο με σωστή βάση, εγώ χειροκροτώ την προσπάθεια που γίνεται. Αυτό μπορεί που η μία να συμπληρώνει την άλλη δηλαδή. Βεβαίως, εγώ είμαι υπέρ να απλώσω το χέρι για να χτιστεί μια γέφυρα, να συνεργάζονται και η κλασική ιατρική με τους εναλλακτικούς.